Σε αυτό το βίντεο θέλω να μιλήσω λίγο για τη σχέση της γυναίκας με το αίμα της περίοδου. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που όταν έρχεται το αίμα αισθάνονται, πονάνε και η σχέση τους με το αίμα είναι πολύ δύσκολη. Το θεωρούν ότι είναι κάτι βρώμικο, το θεωρούν ότι θεωρούν εκείνη τη φάση μια από τις πιο δύσκολες και κακές φάσεις της ζωής τους. Και βέβαια αυτό είναι φυσιολογικό γιατί αν δούμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χιλιάδες χρόνια, ο τρόπος που η κοινωνία, η θρησκεία μας έχει κάνει να αισθανόμαστε για το αίμα είναι ότι είναι κάτι βρώμικο, ότι ακόμα μπορεί να είναι και κάτι διαολικό, το οποίο έχει δημιουργήσει μέσα μας προγράμματα απόρριψης για το αίμα. Τι συμβαίνει όμως? Ποια είναι η αλήθεια, θα έλεγα, για το αίμα και τη φάση εκείνη που περνάει η γυναίκα? Πριν ξεκινήσει ο πατριαρχισμός, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά βέβαια. Το αίμα της γυναίκας ήταν κάτι ιερό. Η γυναίκα το πρόσφερε στη γη ως δώρο, ως φάρμακο. Εκείνη η φάση, σύμφωνα με το τι γίνεται στο σώμα της γυναίκας, οι ορμόνες που εκρίνονται, είναι μια φάση πολύ ιδιαίτερη, γιατί η γυναίκα έρχεται πολύ κοντά στο υποσυνείδητό της και αισθάνεται πολύ περισσότερο τη διέστηση. Ένα αρχέτυπο που εμφανίζεται εκείνη τη φάση είναι το αρχέτυπο της θεραπεύτριας. Αλλά είναι μια θεραπεύτρια όχι από αυτές που θεραπεύουν μέσα από τη λογική ή μέσα από κάποια πράγματα που έχουν μάθει, αλλά θεραπεύουν μέσα από τη διέστηση και τη σύνδεση με τη φύση. Είναι ένα αρκετά δυνατό αρχέτυπο, το οποίο ίσως να κάποια στιγμή να φόβησε τον κόσμο, ακόμα και τις ίδιες τις γυναίκες. Και βέβαια εμείς μπορεί σήμερα να ζούμε, τουλάχιστον στη Δύση, σε μια κοινωνία μοντέρνα, πολιτισμένη, όπου υποτίθεται ότι οι γυναίκες είμαστε απελευθερωμένες, αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα κουβαλάμε μέσα μας, και από προηγούμενες ζωές που έχουμε ζήσει, αλλά και μέσα στα γονίδιά μας από το τι ζήσανε οι προηγούμενες γενιές. Και όλα αυτά επηρεάζουν τη σχέση μας με το αίμα. Γιατί πίσω από οποιαδήποτε αντίδραση στο φυσικό μας σώμα, συνήθως κρύβεται κάτι που συμβαίνει στο ψυχικό μας σώμα. Τι θα μπορούσες να κάνεις για να βελτιώσεις τη σχέση σου με το αίμα? Καταρχάς, κάτι που προτείνω πάντα είναι συστημική αναπαράσταση. Πολλές θεραπείες συστημικής αναπαράστασης, όπου μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι έχει συμβεί στο οικογενειακό σου δέντρο και να το θεραπεύσεις. Επίσης, εκείνη την περίοδο να δώσεις χώρο στον εαυτό σου και χρόνο να χαλαρώσεις, να μείνεις σπίτι, να ξεκουραστείς, να κάνεις πράγματα με τον εαυτό σου, να δημιουργήσεις, να ζωγραφίσεις, να μαγειρέψεις, να τραγουδήσεις. Οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι ότι θέλεις να κάνεις. Να δεις μια ταινία. Κάτι άλλο που βοηθάει είναι το μασάζ, είναι ο χορός της κοιλιάς. Ίσως όχι τη στιγμή της περίοδου, ίσως μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες πριν. Και γενικότερα, όσο περισσότερο συνδέεσαι με το κύκλο σου, και όχι μόνο με τη φάση της περίοδου, αλλά με όλες τις φάσεις του κύκλου σου, τόσο περισσότερο μπορείς να αποδεκτείς και να αρχίσεις να απολαμβάνεις τη φάση της περίοδου. Γιατί βασικά αυτό είναι μία γιορτή, είναι μία στιγμή όπου έχεις τόσο καλή σύνδεση με τη θεά, με τη φύση, με το πνεύμα, όπου δεν υπάρχει κάτι άλλο απλά από το να γιορτάσεις, να την απολαύσεις και να τη χρησιμοποιήσεις για να θεραπεύσεις τον εαυτό σου και τους άλλους.